23. Και το παιδάκι πόσο ήτανε? 10, 11. Και πού ήσασταν, στη Θεσσαλονίκη, δουλεύατε, τι κάνατε? Δούλευα τότε εκεί, ναι, οικοδομές. Και όταν γυρίσαμε στη Μενεμένη ήταν η δουλειά. Μάλιστα. Το είδα κάτω από ένα στέγαστρο. Και λέω το φίλο μου τον Αίνιστο, τον Ηλία, του λέω, παιδί εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μόνο του νύχτα, τι ώρα ήταν? Νύχτα, 3:30-4. Το πρωί. Εξημερώματα. Πολύ κάτι δεν πάει καλά. Χάλια πάει, όχι απλά. Εγώ όμως, επειδή ξέρω, υπέφερα από τέτοια, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Από τι υποφέρατε? Κοιμήθηκα σε αχαιρώντες, στάβλους, τα πάντα, όλα κυνηγημένο παιδί μου. Γιατί? Ποιος σας κυνηγούσε? Η μάνα μου. Η μάνα κυνηγούσε το παιδί της? Η μάνα μου. Γιατί? Εμένα και την αδερφή μου πολύ. Πόσα αδέλφια ήσασταν? 4. Ειδικά εσάς τους δύο, είχε μένος? Την αδερφή μου ήταν μικρό παιδάκι και την ξερίζωσε και τα μαλλιά μια δόση. Αλλά εμένα με έδερνε, να το πω όπως το αισθάνομαι. Όπως το αισθάνεστε. Αν ήμουν γαϊδούρη, θα είχα ψοφήσει 10 φορές. Τόσο ξύλο δηλαδή, με τον πλάστη χλαού που λένε οι πόντοι, ας πούμε. Με εκείνο και ανέτεια. Όταν δεν είχε δουλειά, έδερνε εμένα. Ήταν πολύ νευρική. Τι ήταν? Δεν θα έλεγα νευρική, αλλά. Εγωκεντρική. Τον εαυτούλη της. Ναι. Ναι. Δηλαδή, σαν παράδειγμα, μπορώ να σας πω το εξής, ότι όταν μαζεύεις 20-25 αυγά, 30 αυγά την ημέρα από το κοτέζι και τα παιδιά δεν τρώνε ούτε ένα βραστό αυγό, να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, δεν πιστεύω 25 αυγά στην καθυσία. Τα πουλούσε. Και τα λεφτά τι τα έκανε? Για πάρτι της. Τι αγόραζε δηλαδή, καλή στο χωριό? Καλλιντικά, ρούχα, ξέρω εγώ, τέτοια. Αυτή η γυναίκα μετά σας μεγάλωσε μέχρι το τέλος ή εξαφανίστηκε κάποια στιγμή? Όχι, παίχτηκαν δραματικά γεγονότα στη διάρκεια, εγώ που χώρισα με τον πατέρα μου. Τι τύπου γεγονότα δραματικά? Χωρίσανε με τον πατέρα μου. Ναι. Φύγαμε από τη Ροδόπολη Σερών, mm-hmm, που εγκατασταθήκαμε πλέον κάπως καλά και πήγαμε Δασκάτη Γρεβενών, δεν ξέρω αν γνωρίζουν. 4 χρόνια στα Γρεβενά, ναι, ήταν η οριστική μας καταστροφή της οικογένειας. Α, καταστροφή. Οριστική. Γιατί? Καταστροφή. Γιατί ο πατέρας μου είχε ένα ζευγάρι μουλάρια, το ένα έπεσε από μια γέφυρα, σκοτώθηκε. Πάει η δουλειά στη μέση. Oh. Είχαμε 50-60 γίδες, πλάκωσε ο χειμώνας, ψοφήσανε. Δηλαδή πεινάσαμε πραγματικά εκεί όταν πήγαμε. Και μια θεία μου, του πατέρα μου αδερφή, πλήρωσε ένα φορτηγό, μας φόρτωσε ό,τι μείνανε, τα καλαμπαλίκια μας σε ένα φορτηγό, 5 γίδες, και ένα γαϊδούρι και εμάς τα παιδιά και τη γιαγιά μου στην καρότσα. Και πήγαμε στον Τρυπόταμο Κυλικής πάλι. Τι έχετε περάσει? Τι περάσαμε. Και την άλλη μέρα το πρωί λέει η μάνα μου, θα βγάλεις τα γίδια στη βοσκή. Τα βγάλουμε, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι ξεκίνησε η ζωή μου εκεί και με άσχημο τρόπο. Άρχισε η γκρίνια με τον πατέρα μου. Άρχισε να δέρνει εμένα, άρχισε να δέρνει και την αδερφή μου, αλλά τέλος πάντων όταν γύρισε στο χωριό μας την αδερφή μου, την άφησε ήσυχη. Η γιαγιά μου δε, η μάνα της, ήταν μία ψυχούλα εκείνη και τη λέει, μην τα βασανίζεις τα παιδιά. Θα τα βρεις μπροστά σου. Τα βρήκε. Τα βρήκε. Τι έγινε? Αφού έφυγε. Σας άφησε και έφυγε. Ναι, ναι, μας άφησε και έφυγε. Έτσι μια ωραία πρωία. Μια ωραία πρωία και έφυγε. Βρεθήκαμε στους δρόμους. Εγώ έφυγα, πήγα σε έναν συγγενή μου, με σημάζεψε αυτός και η γυναίκα του, η κυρία Πινελόπη, να είναι καλά. Και εκεί ένιωσα τι θα πει η μάνα. Και όταν τη θυμάμαι και αυτήν, κλαίω ακόμα. Άξιζε τον κόπο αυτή. Έχετε πολύ μεγάλη πίκρα μέσα σας και τεράστιο έλλειμμα μητρικό. Τι ξανασυναντήσατε από τότε που έφυγε και σας εγκατέλειψε? Την ξαναείδα. Χρόνια μετά. Μετά από πολλά χρόνια. Είχατε κάνει ήδη οικογένεια εσείς? Εγώ είχα κάνει οικογένεια. Και πώς την είδατε, την ψάξατε? Μετά από 25 χρόνια. Θέλησατε εσείς 30 να την ψάξετε? Χρόνια. Είπα τότε τη γυναίκα μου και λέω, γιατί έμαθα που είναι. Α, από ήταν? Κάτι συγγενής. Ήταν στη Βάβδο, στο Βόλο, στο Προμήρι. Και πήρα απόφαση μια μέρα και λέω τη γυναίκα μου, θα πάμε εκεί μια βόλτα. Ήταν και καλοκαίρι, εγώ από τη Γερμανία ερχόμενος. Την είδα από μακριά, το σουλούπι έμεινε, δεν αλλάζει. Πλησιάζει η γυναίκα μου και λέει αυτή, τι θέλετε? Τι λέει η γυναίκα μου, ήρθαμε να σε δούμε. Και εσείς ποιοι είστε? Ήρθαμε να σε δούμε, τη λέει, για να ήρθαμε. Πλησιάζω εγώ
ήμουν με τα αθλητικά τα ρούχα. Λέω, εμένα θα με γνωρίσει τουλάχιστον. Τίποτα αυτή. Δεν σας γνώρισε. Πάω δίπλα της και τη λέω, στα ποντιακά θα σου το πω, να γελάσεις και λιγάκι. Λέω, και γνώρισες με. Σηκώνει αυτή το κεφάλι, αυτή μιλάνε την εντόπια εκεί, ξέρεις. Λέω, ποιος είσαι εσύ. Λέω, ο γιος ο Γιάννης. Και αυτό Βίκη το έχω από μικρό στο σημάδι. Και λέει, να δω το φρύδι σου, αλλιώς δεν σε πιστεύω. Και από αυτό διαπίστωσε ότι είμαι ο γιος της και έπεσε, υποτίθεται, κάτω, λιποθύμησε, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν, δεν μπόρεσα να τη συμπαθήσω, αλλά δεν τη μίσησα και πλέον. Πήγαινα και την έβλεπα, πήρα και τα άλλα αδέρφια μου, τα πήγα και εκεί να την είδανε. Μπράβο σας. Και μέχρι σήμερα συνέχισε, πέθανε βέβαια εδώ πριν 2 χρόνια. Σας ζήτησε ποτέ να τη συγχωρήσετε? Βεβαίως. Ζήτησα, αλλά ήταν όλα αργά. Τι να τη συγχωρήσω τώρα? Λέω, αργά είναι, τι να μου κάνεις τώρα? Ό,τι και να κάνεις, λέω, δεν μπορώ να σ' αγαπήσω. Ήρθα, σε είδα, άσε μη σκοτώ. Α, τη το είπατε αυτό? Ναι, βέβαια. Δεν μπορούσα, γιατί να πω τώρα. Να κάνω τον ψεύτη εραστή. Όχι, όχι, βέβαια. Ναι. Τι κουβαλάει λοιπόν ο καθένας μέσα του? Ήρθατε εδώ για να βρούμε ένα παιδάκι που τυχαία βρέθηκε στον δρόμο σας κάτω από ένα υπόστεγο του λεωφορείου και καταλήξαμε να λέμε για το δικό σας το κομμάτι, τις σχέσεις με τη μητέρα. Γιατί ξέρετε, παντού, σε όλες τις σχέσεις που δημιουργούμε στη ζωή μας, κουμπώνουμε πάντα την αρχική σχέση. Τη σχέση με τη μητέρα. Αυτό δεν θα μας αφήσει ποτέ. Και ό,τι στοιχεία είχε αυτή η πρώτη σχέση, αυτά θα τα παραλληλίζουμε και θα τα καθρεφτίζουμε σε οποιαδήποτε άλλη σχέση δημιουργούμε στην πορεία. Έτσι είναι, έτσι είναι. Το ρωτήσατε το παιδάκι, τι δουλειά έχεις, αγοράκι μου, τέτοια ώρα στους δρόμους, 3 το πρωί. Όταν το πλησίασα, το λέω, τι κάνεις εδώ? Και ήταν και θρασής και κάνει έτσι, πάω για δουλειά. 10 χρονών. Ναι. Του λέω, τι δουλειά εδώ τώρα, η ώρα 3 ξημερώματα Κυριακή, λεωφορείο δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Του λέω, θα μου λες εμένα ψέματα, τι συμβαίνει? Κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει άλλο και λέει, μάλλον η μαμά και ο μπαμπάς στο σπίτι. Α. Και εγώ, και εσύ τι δουλειά έχεις, του λέω αυτά πράγματα. Και λέω, ψέματα, όχι άλλα. Στο σπίτι μου έμενα δίπλα, είχα ένα δωματιάκι. Του λέω, έλα μαζί μου. Τον πήγα στο σπίτι, κατέβηκα από τον τιβάνι εγώ και έβαλα αυτόν και κοιμήθηκε απάνω. Και εγώ μια κουβέρτα κάτω. Το τι πρωί... είστε εσείς οι πόντι, βρε ναι. Παιδί μου, τι είστε. Το πρωί τον έκανα το τσαγάκι, ψωμάκι, κασεράκι, σαλαμάκι, πάει να φύγει πάλι. Του λέω, δεν πρόκειται να φύγεις. Θα σε πάω στο σπίτι. Έτσι. Τότε κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να φύγει. Πώς και το πάλι... λέγανε? Θόδωρο. Λέει, τώρα θα φύγω. Τώρα θα πάμε μαζί στο σπίτι του. Σας είπε το πραγματικό λόγο που έφυγε από το σπίτι τελικά? Αναγκάστηκε ύστερα και μου το είπε. Για πείτε μας και εμάς. Λέει, σου είπα ψέματα. Λέω, το ξέρω ότι είπες ψέματα, γι' αυτό περιμένω να μου πεις την αλήθεια. Λέει, πήρα κάποια χρήματα από το συρτάρι του μπαμπά της μαμάς και πήγα και αγόρασα ένα καζομπίστολο. Ναι. Και είχε και ένα παλιό δίκοπο μαχαίρι, ξέρω εγώ τι, τα πήρα αυτά και του λέω, δεν θα αφήσω κανένα να σε δείρει. Θα πάμε μαζί. Και πήγαμε πράγματι. Μόλις τον είδη μάνα του από μακριά, κάνει ένα, δεν θα το ξεχάσω, βγήκε, Δωδωρή μου, παιδί μου. Τέλος πάντων, πήγε, τη λέω, την τράβηξα στην άκρη, λέω, θα μου κάνεις μια χάρη. Δεν θα το δείρετε. Όχι, μου λέει, κύριε, σε παρακαλώ. Τι αγωνία περάσαν οι άνθρωποι, τις μέρες. Ο άντρας σου πού είναι? Λέει, στη Δράμα, από εκεί είμαστε και τον ψάχνουμε εκεί, λέει τώρα. Γιατί χάσαμε τα μυαλά μας, λέει. Τι πάθαν οι άνθρωποι. Ναι. Και μετά τον πήραν τηλέφωνο, κατέβηκε ο άνθρωπος, κατέβηκα και εγώ, τον γνώρισα, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Και έκτοτε το παιδί αυτό εγώ δεν το είδα. Πού να το βρείτε μόνο σας εσείς το Θοδωρή? Ξέρεις... Ήρθατε εδώ να το βρούμε μαζί. Ναι. Ξέρεις πόσοι πεταλάδες είναι στη Θεσσαλονίκη? Πάρα πολύ. Ναι, γι' αυτό δεν μπορούσα να τον βρω. Το ξέρω. Αλλά ήρθατε στη σωστή εκπομπή. Θέλω να δείτε μία φωτογραφία. Να μου πείτε αν είναι αυτό το παιδάκι που ψάχνουμε. Το ψηλό θα δείτε το παιδάκι. Για δείτε. Μοιάζει, αλλά τώρα τι να πω, ένα παιδί ήταν. Μοιάζει λίγο. Μοιάζει. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι που βλέπετε στη φωτογραφία, κρατάει την αδερφούλα του από το χέρι, τη μικρή, λέγεται Θόδωρος Πεταλάς. Και πραγματικά ζούσε μικρός στην περιοχή που μας περιγράφεται. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ας ελπίσω. Ναι, έχουμε βρει το σωστό παιδάκι που δεν είναι πια παιδάκι. Είναι παππούς τώρα, πρέπει να είναι και παππούς. Να σας πω ότι όντως είναι παππούς. Και θέλω